Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Πριν αρχίσω το σημερινό βίντεο, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα άπειρα μηνύματα που μου στέλνετε σε προσωπικό μήνυμα και στα σχόλια που κάνετε στο YouTube. Το σχεδόν 100% των μηνυμάτων είναι θετικά σχόλια και λόγια αγάπης πάντα από εσάς. Αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να μοιράζομαι μαζί σας ό,τι ιδέα κι αν έχω, είτε αυτή είναι μικρή, είτε είναι μεγαλύτερη, είτε είναι μέτρια ευκολίας. Εμένα μου δίνει δύναμη το να σας ακούω, να μου λέτε, να μου ζητάτε, να μου κάνετε τις παρατηρήσεις σας, που πάλι 99% είναι πάντα καλοπροαίρετες και με όμορφα λόγια. Προσπαθώ πάντα όσο μπορώ να βελτιώνομαι, όπως επίσης προσπαθώ να απαντώ σε όλα σας τα μηνύματα. Μου έρχονται μηνύματα και στο Messenger, στα αιτήματα, που δεν είναι πάντα εύκολο να τα δω, πρέπει να πάω συγκεκριμένα εγώ να ψάξω για μηνύματα ή να ξεχαστώ, ή καμιά φορά είμαι σε δουλειά και το ανοίγω, το βλέπω και μετά ξεχνάω να απαντήσω. Συνήθως όμως προσπαθώ τουλάχιστον 1 με 2 φορές την εβδομάδα να ξεκλέψω λίγο χρόνο και να απαντήσω σε όλες σας τις απορίες και τα μηνύματα που μου στέλνετε. Εάν έχει τύχει να έχω ξεχάσει κάποια από εσάς και να μην έχω απαντήσει, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά ο χρόνος είναι πραγματικά πολύ περιορισμένος και προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αποφάσισα λοιπόν αρκετά βίντεο να είναι από πράγματα που μου ζητάτε, είτε σε δημόσια κοινοποίησή σας, είτε σε προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Μερικά από τα μηνύματά σας αφορούσαν τις τσάντες με την τεχνική tapestry. Τις λένε μοτσίλα, μοχίλα, γιαγού bags. Είναι μια τεχνική που μπορούν να γίνουν πάρα πολλές τσάντες. Οι συγκεκριμένες αυτές οι μοτσίλα είναι συγκεκριμένου τύπου πουγκιά, χωρίς πάτο, χωρίς επένδυση, χωρίς τίποτα. Κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ ωραία πουγκιά. Θεωρώ καλλιτεχνία αυτό που κάνουν. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη τσάντα και πρέπει να μπορείς να την υποστηρίξεις για να την κρατήσεις. Εμείς, δυστυχώς να σας πω την αλήθεια για μένα, εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει να βάζουμε 100 ενισχύσεις, 52 πλέγματα, 62.000 φόδρες και άλλα 200 αξεσουάρ επάνω. Να το κρικάκι, να ο κρίκος ντε, να η αλυσίδα, να αυτό, να το λουρί για να κλείνει το πουγγί. Οι συγκεκριμένες τσάντες είναι μόνο με νήμα, μόνο με βαμβακερό νήμα και πιστέψτε με, για να είναι τόσα χρόνια και να τις έχουν τέτοια μεγάλη παραγωγή, κάτι θα έχουν καταφέρει σωστό και δεν θα χρειάζονται όλα αυτά που κάνουμε εμείς. Τέλος πάντων, και εγώ τα έχω κάνει πάρα πολλές φορές, έχω κάνει βέβαια και χωρίς πλέγμα και χωρίς ενίσχυση τσάντα, αλλά να σας πω την αλήθεια μου, συνήθως έχω δεύτερη και τρίτη σκέψη να σας δείξω κάτι που έχω κάνει με σκέτο νήμα, γιατί ξέρω ότι όλες έχουμε μάθει ότι αν δεν έχει τσάντα τις 1012 ενισχύσεις, δεν είναι τσάντα και δεν στέκεται. Παρ' όλα αυτά, αρκετά με την πολυλογία μου, επαναλαμβάνω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα άπειρα μηνύματά σας και τα καλά σας λόγια. Θέλω και εγώ να σας δείξω μία δική μου τύπου, ιδιαίτερη τσάντα με αυτή την τεχνική. Δεν θα την πω μοχίλα, γιατί είναι τσάντα που απλά θα την κάνω με τάπεστρη τεχνική. Θέλω πάρα πολύ κάποια στιγμή να κάνω ένα πουγγί τέτοιο που λέμε και θα το κάνω κάποια στιγμή για μένα. Τώρα όμως θα ξεκινήσω με κάτι πάρα πολύ απλό, μόνο και μόνο για να σας δείξω τη διαδικασία και το πώς γίνεται. Πρώτα απ' όλα, να σας πω ότι εγώ έχω βρει αυτό το κολπάκι εδώ, βάζω τα νήματα που είναι να χρησιμοποιήσω σε ένα κουβαδάκι, σε ένα καλαθάκι, σε ένα μεγάλο τάπερ. Πιάνω κλειψάκια, αυτά που χρησιμοποιώ για την επένδυση από τις τσάντες, και περνάω την άκρη του νήματος, τη βγάζω πάντα από μέσα, πάντα από μέσα την άκρη, περνάω μέσα το κλειψάκι το νήμα, γιατί σε αυτή την τεχνική το μόνο που μπορεί να μας δυσκολέψει είναι να μας μπερδεύονται τα νήματα την ώρα που τα πλέκουμε. Εγώ με αυτόν τον τρόπο τα ξεχωρίζω και ακόμα και λίγο πιο πάνω εκεί που πλέκω να γυρίσουν, θα τα φτιάξω πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ αν τα κουβάρια αρχίσουν και χοροπηδάνε και μπλέκονται μεταξύ τους, το θεωρώ πιο χρονοβόρο. Αυτό ήταν ένα μικρό tips δικό μου. Το επόμενο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτές οι τσάντες γενικά και συνήθως έχουν ένα απλό πλεκτό πάτο και μετά ξεκινάς και σηκώνεις την τσάντα σου με την τεχνική αυτή. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα φακελάκια, τα θεωρώ πολύ καλοκαιρινά, όχι φακελάκια,
Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα απλά, τα τύπου purse με ένα φερμουάρ από πάνω. Τα θεωρώ πολύ καλοκαιρινά τσαντάκια αυτά. Σήμερα όμως εγώ, όπως είδατε, θα χρησιμοποιήσω βάση και θα χρησιμοποιήσω και το έλασμα που το έχουμε ξανακάνει σε τσαντούλα, αλλά το αγαπώ πολύ αυτό το κλείσιμο. Το θεωρώ πάρα πολύ βολικό και εύκολο και ασφαλές, γιατί δεν είναι εύκολο να το ανοίξουν για να σου πάρουν το πορτοφόλι σου, το κινητό σου, οτιδήποτε. Αφήνω και αυτό στην άκρη. Το τρίτο που πρέπει να πούμε είναι ότι στο Pinterest, γενικά στο διαδίκτυο, υπάρχουν άπειρα σχέδια με τάπεστρι. Ενδεικτικά εγώ εκτύπωσα κάποια που σας τα δείχνω εδώ. Αν δείτε, αυτή η τσάντα, ας πούμε, είναι με φερμουάρ από πάνω, τύπου purse, φακελάκι. Αυτό είναι το πρώτο που επέλεξα. Όμως, επειδή δεν βρήκα στα βαμβακερά αυτά νήματα τα χρώματα που ήθελα και τα έχω παραγγείλει και περιμένω να μου έρθουνε, θα το αφήσω στην άκρη και θα ξεκινήσω από αυτό. Μπαίνετε λοιπόν στο Pinterest ή όποια άλλη εφαρμογή γνωρίζετε εσείς. Εγώ δουλεύω πάρα πολύ το Pinterest για σχέδια. Βρίσκετε όποιο σχέδιο θέλετε. Εγώ τα εκτύπωσα για να μπορώ να σας τα δείξω και θεωρώ ότι είναι και πιο εύκολο, γιατί όσο το κάνουμε με μια καρφιτσούλα επάνω ξέρουμε και που είμαστε. Μπορείτε όμως να το έχετε και στο κινητό σας αποθηκευμένο, στο τάμπλετ, όπου θέλετε. Το εκτύπωσα λοιπόν για να σας δείξω για τι πράγμα μιλάμε. Να αποφασίσετε ποιο σχέδιο θέλετε και από εκεί και μετά, πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε δημιουργία. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Ναι. Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε δημιουργία με τάπεστρι, καλό είναι να διαβάζουμε το σχέδιό μας καλά. Αυτό θα είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι του βίντεο, γιατί δεν πιστεύω ότι με το να ξεκινήσω το βίντεο και να σας δείχνω σειρά, άπειρες σειρές, πού κάνουμε μπες, πού κάνουμε μαύρο, πού κάνουμε καφέ, πού κάνουμε δεν ξέρω εγώ τι, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Το θέμα είναι να μάθετε να την κάνετε μόνοι σας και να επιλέξετε το σχέδιό σας. Ξεκινάμε λοιπόν να διαβάσουμε το σχέδιο. Τι εννοώ να διαβάσουμε? Να δούμε περίπου τι πόντους έχει, τι χρώματα έχει, το βασικότερο όλων, ποια είναι η επανάληψή του. Εγώ θα πω το πιο εύκολο και μπακαλίστικο, ότι από τη στιγμή που, μια παρένθεση, εάν είναι η πρώτη φορά που θα κάνετε τάπεστρι, καλό είναι να ακολουθείτε τέτοια γεωμετρικά σχέδια. Τα γεωμετρικά σχέδια είναι πολύ πιο εύκολα από το να κάνετε μια οποιαδήποτε άλλη παράσταση. Γεωμετρικά σχέδια και με λίγα χρώματα στην αρχή. Αυτό λοιπόν είναι ρόμβι. Τι μου λέει η πείρα μου από τα πλεκτά μου? Ότι εφόσον ο ρόμβος επαναλαμβάνεται, άρα αυτό το κομμάτι εδώ με ενδιαφέρει. Ανάμεσα στους δύο ρόμβους, να κάνω λίγο zoom, ανάμεσα στους δύο ρόμβους έχει αυτό. Τους πόντους εδώ που ενώνουν τους ρόμβους. Άρα, από αυτή την πλευρά ξεκινώ τραβώντας εγώ μία ευθεία γραμμή. Ξέρω λοιπόν ότι πρέπει να ξεκινήσω από εδώ, ένας πόντος αυτός. Μετράω όλους μου τους ρόμβους και αυτό το κομμάτι εδώ που είναι ίδιο με αυτό που επαναλαμβάνεται, δεν το μετράμε όταν πρόκειται για πολλαπλάσια. Γιατί το έχουμε μετρήσει στην αρχή. Εδώ ξαναξεκινάει η επανάληψη, άρα μέχρι εδώ. Για πάμε να μετρήσουμε τα δικά μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Από 28 άριχτα αποτελείται η κάθε επανάληψή μου. Και έχω κάνει το βασικότερο βήμα για να αρχίσω μια τάπεστρι τσάντα. Σε αυτό το σχέδιο, γι' αυτό σας είπα ότι επιλέξτε το σχέδιό σας και θα πρέπει να μάθετε να το διαβάζετε μόνες σας. Σε αυτό το σχέδιο αν έλεγα να κάνω. Τι μου λέει πάλι αυτό που βλέπω? Ότι σίγουρα η επανάληψη είναι αυτή. Να ανεβαίνω και να κατεβαίνω για να δημιουργηθεί αυτό. Άρα πάλι με το ίδιο σκεπτικό θα βάλω ένα σημάδι σε αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο που είναι ακριβώς ίδιο δεν θα το μετρήσω, γιατί το έχω μετρήσει ήδη μία φορά, και θα μετρήσω μέχρι ένα πριν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ξέρω λοιπόν ότι το πολλαπλάσιο μου εδώ θα ήταν 13 πόντι.
Σε κάθε σχέδιο λοιπόν ψάχνουμε την επανάληψη. Το συγκεκριμένο εδώ, το τύπου Burberry, σου δείχνει ότι αυτή είναι η αρχή και αυτή είναι το τέλος. Εάν όμως εσύ θέλεις να το κάνεις αυτό πολλές φορές, διάβασέ το και ψάξε και βρες ποια είναι η επανάληψη. Σίγουρα ξεκινάμε από την κόκκινη γραμμή, προχωράμε και από τη στιγμή που φτάνουμε στην ίδια γραμμή δεν την ξαναμετράμε αυτή. Γιατί ξεκινάει αυτού και από την αρχή όταν την έχουμε μετρήσει. Άρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Σημειώνω ότι το συγκεκριμένο σχέδιο θέλει πολλαπλάσια των 20 πόντων για να μου βγει αυτό. Άρα σε κάθε σχέδιο το μελετάμε πρώτα καλά, κάθε σχέδιο το μελετάμε καλά για να καταλάβουμε ποια είναι η επανάληψη και από εκεί και μετά όταν θα ξεκινήσουμε είτε με πλεκτό πάτο το κάνετε είτε με πάτο κανονικό όπως θα το κάνω εγώ, αφού στρώσουμε τον πάτο μας και είναι σχεδόν έτοιμος ή μια σειρά πριν μας ικανοποιεί το μέγεθος, τότε μετράμε τους πόντους μας και βλέπουμε αν είμαστε κοντά ή μακριά στο πολλαπλάσιο για να το στρώσουμε σε άλλη μια σειρά που θα του δώσουμε αέρα. Θα κάνουμε δηλαδή άλλη μια σειρά με άριχτα για να του στρώσουμε τα πολλαπλάσια. Όσο αφορά τα χρώματα, συνήθως αυτά τα χρώματα είναι μελετημένα. Τα χρώματα των τάπεστρι είναι μελετημένα να ταιριάζουν. Παρ' όλα αυτά δεν μας υποχρεώνει κανείς να τα κάνουμε όπως ακριβώς τα βλέπουμε. Τα συγκεκριμένα χρώματα μου αρέσουν πάρα πολύ, παρ' όλα αυτά πάλι δεν βρήκα ακριβώς τα χρώματα που ήθελα. Οπότε ξεκίνησα και είπα το μαύρο, ok. Αντί για το καφέ θα βάλω μπλε σκούρο, για αυτό εδώ το χρώμα θα βάλω μπλε ανοιχτό, το τζιν, και τα τρίγωνα αυτά θα παραλείψω όλα τα μαύρα, γιατί δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια. Θα το θεωρώ too much. Για να κατεβάσω λοιπόν λίγο τους τόνους, θα παραλείψω όλα αυτά εδώ και θα κάνω όλο το ρόμβο με το μπέζ μου χρώμα. Έκανα λοιπόν το συνδυασμό μου, 4 χρώματα χρειάζονται, 1, 2, 3, 4, έκανα την επιλογή μου και θα ξεκινήσω. Δεν είναι κάτι δύσκολο για να πω θα μπερδευτώ, καταλαβαίνω ότι στο σκούρο θα βάλω το σκούρο, στο ανοιχτό θα βάλω το ανοιχτό. Έκανα την επιλογή μου και ξεκινάω με τα χρώματα που θέλω εγώ. Όσο αφορά το νήμα, οι γνήσιες τσάντες αυτές πλέκονται με πολύ καλό βαμβακερό νήμα. Μη μου πάρετε ένα νήμα, ξέρουμε όλοι ποιο είναι το πιο φθηνό που κυκλοφορεί στην αγορά, να κάνετε τόσο κόπο σε μία τσάντα και μέχρι να την κρατήσετε μία ή δύο φορές να αρχίσει το βαμβακερό να ξεφτάει και να κομπιάζει. Θέλει ένα λίγο καλύτερο νήμα και να σας πω και την αλήθεια μου, ξέρετε με τι σκεφτόμουν να την κάνω και τελευταία στιγμή κρατήθηκα και είπα ότι οκ, αν έχει επιτυχία θα κάνω το πουγγί με εκείνο. Με το πεταλούδα 10, το βαμβακερό Μερσεριζέ. Είναι πιο ακριβό νήμα, εγώ το παίρνω 6,5 ευρώ από εδώ που είμαι στην επαρχία. Δεν είναι φτηνή η τιμή του, είναι όμως ένα νήμα που δεν θα πάθει ποτέ τίποτα. Ούτε θα μου ξεχυλώσει, ούτε θα ξεβάψει, ούτε θα κομπιάσει, ούτε τίποτα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ένα αρκετά χοντρό βαμβακερό νήμα, είναι της Yarnart. Εκτός βίντεο θα πάω και θα ετοιμάσω τον πάτο μου, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές, δεν χρειάζεται να δείξω κάτι. Επειδή έχω την αμφιβολία μου για το πόσο μπορεί να κρατήσει το πολύ βάρος ένα απλό βαμβακερό νήμα, θα κάνω την εξής δοκιμή. Πήρα ένα μακραμέ βαμβακερό που είναι για τσάντες, μόνο και μόνο για να κάνω την προετοιμασία μου. Θα περάσω τις θηλιές, θα ρίξω την πρώτη σειρά με τους πόντους και τη δεύτερη και θα σταματήσω και θα βάλω κανονικά το νήμα που ξεκινάω, γιατί ξεκινάω έτσι και αλλιώς με τρεις σειρές μαύρο, δύο σειρές μαύρο. Ετοιμάζω λοιπόν τον πάτο μου, στρώνω και τα πολλαπλάσια για να σας πω τι έκανα και επιστρέφω να ξεκινήσουμε μαζί να κάνουμε μία-δύο σειρές από το τάπεστρι, μόνο και μόνο για να σας δείξω πώς αλλάζουμε νήμα και πώς τα κουβαλάμε μαζί μας. Δεν θα σας δείξω κάτι άλλο, γιατί από εκεί και μετά η κάθε μία όταν ξέρει πώς αλλάζει νήμα και πώς το κουβαλάει μαζί της το νήμα πάντα, το σχέδιό της πρέπει να διαβάζει και να πλέκει και όχι να βλέπει το βίντεο βήμα-βήμα τι κάνουμε. Λοιπόν, έκανα τους υπολογισμούς μου από την πρώτη και όλα σειρά που έφτιαξα. Έκανα στον πάτο μου την αλυσίδα, τον πήγα όπως πάμε συνήθως στις τσάντες, 1-2, 1-2, 1-2,
Στους τρεις γωνιακούς πόντους έβαλα από τρία άριχτα σε κάθε πόντο, γιατί η τσάντα μου θέλω να είναι μπόλικη. Συνέχισα, τρεις πόντους σε κάθε... τρία άριχτα σε κάθε πόντο από τους τρεις τους γωνιακούς, 1-2, 1-2, 1-2, με το πάχος του νήματος. Θα μπορούσε να μην στρώνει και να θέλει 2-2. Οκ, όμως. Οπότε όταν ολοκλήρωσα τη σειρά και στερέωσα και το νήμα μου με τον τρόπο που σας έχω δείξει πολλές φορές στον αόρατο, κάθισα και μέτρησα αυτούς τους πόντους. Είχα 106 άριχτα. Εάν διαιρέσω το 106 δια 28 που είναι το πολλαπλάσιό μου, μου βγαίνει 3,78. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ θέλω τουλάχιστον 4 επαναλήψεις. 1, 2, 3, 4, γιατί 28 πόντι, μία επανάληψη είναι αρκετό. Ο ρόμβος, μην το βλέπουμε έτσι εδώ στο χαρτί. Αφού λοιπόν θέλω τουλάχιστον 4 επαναλήψεις, είπα 4 επί 28 που είναι η κάθε επανάληψη, 112 πόντι. Μου λείπουν όλο και όλο 6 πόντι. Επειδή στις γωνίες μου έχω κάνει αρκετές αυξήσεις, θα ρίξω 3 πόντους από αυτή την πλευρά και 3 πόντους από αυτή την πλευρά και είμαι έτοιμη. Έχω φτιάξει το πολλαπλάσιο για να ξεκινήσω το σχέδιο. Άρα, μετράτε τους πόντους σας. Ψάχνετε να βρείτε το πολλαπλάσιό σας. Βλέπετε τι σας λείπει ή τι σας περισσεύει. Θα μπορούσα να είναι αντί για 112, 114. Θα έτρωγα 2 πόντους. Θα τους έτρωγα κάπου εδώ που έχω πολλούς, όχι στη μεγάλη πλευρά μου. Τώρα θέλω να προσθέσω 3 από εδώ και 3 από εδώ και είμαι κομπλέ. Και θα ξεκινήσω να πλέκω. Έχω 2 σειρές με μαύρο, μία σειρά μπλε σκούρο, μαύρο, μπλε ανοιχτό, μαύρο. Είναι σκέτες σειρές αυτές με άριχτα και θα επιστρέψω για να κάνουμε αυτή τη σειρά εδώ μαζί. Έχω κάνει τις πρώτες σειρές όπως σας είπα, 2 σειρές με μαύρο, μπλε σκούρο, μαύρο, γαλάζιο τζιν, μαύρο. Είναι αυτές οι σειρές. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και είμαι σε αυτό το σημείο εδώ, στην 7η σειρά. Πάντα στο σχέδιο θα έχετε δίπλα ένα μολύβι για να σημειώνετε ποια σειρά τελειώσατε. Αυτή είναι η 7η. Και τι θέλω να κάνω. Περίπου θέλω να υπολογίσω να μου βγουν τα σχέδιά μου λίγο όσο μπορώ περισσότερο ισομοιρασμένα. Δηλαδή, ρόμβους θα κάνω. 4 ρόμβοι θα είναι. Θέλω να είναι ο ένας όσο μπορώ εδώ, ο άλλος εδώ, ο άλλος από αυτή την πλευρά, ο άλλος από εδώ. Άρα, με το που ξεκινάω, θέλω να ξεκινήσω με μισό ρόμβο, γιατί είμαι στο κέντρο του πλαϊνού μου. Έχω βάλει σημάδι ότι είμαι περίπου στο κέντρο, για να θυμηθώ να σας το δείξω το έκανα αυτό. Να σας πω ότι δεν έχω κάνει ρίγες που έκοψα και ένωσα κλωστή. Από τη στιγμή που ξεκινάτε την τσάντα σας, θα πλέκετε με την διαδικασία που είναι το tapestry. Να πλέκουμε όλα μας τα νήματα μέσα. Θα το δείτε τώρα τι εννοώ. Γιατί το κάνεις από όταν ξεκινάς? Γιατί θέλεις να είναι ίσο το πάχος σε όλη σου την τσάντα. Δεν θέλεις οι πρώτες σειρές, ακόμα και αν δεν ξεκινάει το σχέδιο αμέσως, να είναι η μονή σειρά η κανονική που κάνουμε άριχτα. Θέλουμε να έχει το ίδιο πάχος όλη η τσάντα. Μία ερώτηση που μου έχετε κάνει είναι πώς γίνεται μία τσάντα με νήμα βαμβακερό να αντέξει να έχει αντοχή. Αυτή η τσάντα σε κάθε σειρά μέσα έχει 3 και 4 χρώματα νήμα, ανάλογα το τάπεστρι που επιλέγετε. Εάν επιλέξετε σαν αρχή να κάνετε ένα δίχρωμο, θα τραβάτε μία κλωστή μόνο μέσα. Εγώ τώρα που έχω 4 χρώματα, τώρα που θα προσθέσω και το άλλο χρώμα, συνέχεια, πλέκω μέσα όλες αυτές τις κλωστές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό γίνεται πιο παχύ, πιο σταθερό, πιο αντοχής. Εάν κάνετε 2 πράγματα σωστά στην τεχνική αυτή και απλά έχετε υπομονή να μετράτε το σχέδιό σας, θα κάνετε την τέλεια τσάντα, το τέλειο φακελάκι, το τέλειο νεσεσέρ, ό,τι επιλέξετε να κάνετε. Λοιπόν, δεν έχω πλέξει σπιράλ και κάνω αλλαγή που δυστυχώς φαίνεται, γιατί είναι ριγέ, μόνο και μόνο γιατί θέλω να φαίνεται σε ποιο πόντο πατάμε. Αν επιλέξετε να πλέξετε σπιράλ, βάλτε πόντο δείκτη, γιατί αλλιώς θα ψάχνετε ποιος ήταν ο τελευταίος σας πόντος. Θα βάλω τώρα
για να αρχίσω να πλέκω σπιράλ. Μέχρι τώρα ήταν για να βλέπουμε την αλλαγή. Ο τελευταίος πόντος λοιπόν που έχουμε να πλέξουμε σε αυτή τη σειρά είναι αυτός. Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζετε σε αυτή την τεχνική. Τραβάμε έξω τον πόντο μας με το χρώμα που πλέκαμε το σύνορα, όμως ποτέ μα ποτέ δεν το ολοκληρώνουμε με το ίδιο χρώμα. Εγώ είμαι στο σημείο που θα βάλω το μπλε σκούρο, ας είναι ένα όλο και όλο, οπότε παίρνω από τις κλωστές που έπλεκα το σύνορα την μπλε σκούρα, κρατάω τις άλλες δύο με τα χέρια μου παράλληλα και κλείνω με την μπλε σκούρα. Ο επόμενος πόντος που θα κάνω, που είναι ο πρώτος πόντος και βάζω και ποντοδείκτη, γιατί δεν έκλεισα βουβό, συνεχίζω τώρα, θα πλέκω σπιράλ, γίνεται με αυτό το χρώμα. Προσέξτε όμως τώρα, τον έκλεισα τον πόντο μου, δεν έχω άλλο με μπλε, δεν έπρεπε να τον κλείσω, έχω αμέσως τρεις πόντους με μαύρο. Άρα, αφού έχω μόνο ένα πόντο, δεν τον ολοκληρώνω, ξαναφύνω πίσω τον μπλε και παίρνω το μαύρο. Και κλείνω τον πόντο μου με το μαύρο. Ένα πετυχημένο τάπεστρι θα το έχετε μόνο εάν κλείνετε τον πόντο σας με το επόμενο χρώμα. Έχω τρεις πόντους να κάνω μαύρο, οπότε 1, 2, 3. Αυτό ήταν το πρώτο που θα το ξαναδούμε τώρα. Θα συνεχίσω να σας το δείχνω. Το δεύτερο κόλπο και τελευταίο που πρέπει να τηρείτε ευλαβικά για να σας βγει ωραίο το τάπεστρι είναι τις κλωστές που δεν χρησιμοποιείτε θα τις βάζετε παράλληλα με το πλεκτό προς τα μέσα όμως. Όταν πλέκετε θα είναι παράλληλα αλλά προς τα μέσα, όχι προς τα έξω γιατί θα φαίνονται. Όσο τις σπρώχνετε λοιπόν πίσω το πλεκτό και τις πλέκετε μαζί με το πλεκτό όλα θα είναι τέλεια. Πάμε τώρα, σας είπα ποια είναι τα δύο που θα προσέξουμε και θα τα δούμε τώρα σε αυτές τις σειρές που θα κάνουμε. Μετά τους τρεις πόντους μαύρο έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 άριχτα με το νέο χρώμα των μπες που θα το βάλω τώρα πρώτη φορά. Άρα, πρώτα απ' όλα δεν έπρεπε να κλείσω τον τελευταίο μου πόντο. Πάω και ενώνω το καινούριο μου χρώμα, κλείνω τον πόντο μου με αυτό, τραβάω για να σφίξω προφανώς και το μαύρο και το μπέζ. Και αφού έχω να κάνω 21 πόντους με αυτό το χρώμα, όλα τα νήματά μου παράλληλα και όμορφα στο πλεκτό μου, μπαίνω, κάνω το πρώτο μου άριχτο, σφίγγω τα νήματα, γιατί μόλις ένωσα και θέλω να τα σφίξω να είναι πιο σταθερά και συνεχίζω 2 3 τις κλωστές πρέπει να τις έχω παράλληλα και προς τα πίσω στο πλεκτό. Μην βλέπετε τώρα που λίγο δυσκολεύομαι, δεν μπορώ να το κουλαντρήσω γιατί προσπαθώ να είμαι κάτω από την κάμερα. Δεν είναι τίποτα. Συνεχίζω. Πλέκω λίγο σφιχτά, δεν αφήνω να είναι πολύ χαλαρή η πόντη μου. Βλέπετε, όταν ξεφεύγει το νήμα και έρχεται προς τα μπροστά θα φαίνεται από εδώ, να τώρα μου φαίνεται λίγο το γαλάζιο. Αυτό όμως είναι η δυσκολία που έχω να πλέξω κάτω από την κάμερα. Όλες μαζί τις κλωστές, παράλληλα. Δεκαέξι, δεκαεπτά,
18, 19, 20. Ο 21ος πόντος είναι ο τελευταίος με αυτό το χρώμα. Τραβάω έξω το νήμα μου και δεν ολοκληρώνω. Ποιο είναι το επόμενο χρώμα μου? 3 πόντοι με το μαύρο. Φέρνω επάνω το μαύρο χρώμα. Ολοκληρώνω με το μαύρο. Τραβάω το νήμα μου το μπες να σφίξω τον πόντο. Και κάνω. 1. 2. Είμαι στον τρίτο. Δεν θα τον ολοκληρώσω όμως, γιατί ποιο είναι το επόμενο νήμα μου? Το μπλε σκούρο. Ολοκληρώνω με το μπλε σκούρο. Κάθε φορά που προσθέτουμε νήμα πάνω στην αλλαγή του πόντου, σφίγγουμε τις κλωστές μας για να μην κάνει τρυπάρες. Ο επόμενος πόντος είναι με το μπλε σκούρο. Είναι ένας πόντος μόνο, δεν τον ολοκληρώνω. Ξανά έχω 3 πόντους με το μαύρο. Οπότε πάω και παίρνω το μαύρο. Ολοκληρώνω με το μαύρο. Αν όμως τώρα φύγω και συνεχίσω, δείτε πως είναι. Πρέπει το μπλε να το τραβήξω, να το σφίξω τον πόντο μου. 1, 2, 3 είπαμε έχουμε μόνο, άρα τον τρίτο δεν τον ολοκληρώνω. Και η επόμενη είναι πάλι 21 πόντι με το μπέζ. Θα πάρω το μπέζ, θα κλείσω τον πόντο μου, είναι πάρα πολύ χαλαρός, βρίσκω το μαύρο, τον τραβάω, τα τεντώνω δηλαδή. Το προηγούμενο και το τωρινό νήμα πάντα τα σφίγγω, τα τραβάω, να γίνει σταθερός ο πόντος. Ο 21ος δεν τον ολοκληρώνω γιατί πάω στο σχέδιό μου να δω τι έχω. Και έχω τους 3 μαύρους πόντους. Ολοκληρώνω με το μαύρο. Τραβάω και το μπέζ για να σφίξω και το μαύρο. Και βλέπετε, δεν μου κάνει τρύπα. Άρα, για να είμαι πιο ακριβής, 3 είναι τα κόλπα του τάπεστρι. Ο τρόπος που αλλάζουμε, ο τρόπος που τραβάμε τα νήματα πίσω μας και το κλείσιμο που πάντα πρέπει να το σφίγγουμε. Δύο. 3 και δεν ολοκληρώνω. Γιατί? Γιατί μετά τα 3 αυτά, να εδώ είμαστε, ξεκινάει ο επόμενος ρόμβος που έχω ένα μπλε σκούρο. Άρα παίρνω το μπλε για να ολοκληρώσω. Τραβάω το μαύρο που άφησα, τραβάω και το μπλε να είναι σφιχτή η πόντη μου και κάνω το ένα μπλε. Δεν ολοκληρώνω γιατί είναι μόνο ένας πόντος. Έχω ξανά 3 μαύρους. Φέρνω πάνω πάλι το μαύρο. Ολοκληρώνω. Δείτε αν δεν τραβήξω πως είναι ο πόντος μου. Τραβάω για να σφίξω. Και κάνω τους 3 μαύρους πόντους μου. Εντάξει, δεν έπρεπε να τον ολοκληρώσω. Τι έχουμε? Ξαναξεκινάει πάλι αυτό το πακετάκι. Μετά τους 3 μαύρους πόντους, εδώ θα ανοίξει αυτός ο ρόμβος. Τώρα έχω πάλι 7. 21, 3 μαύρους, ένα μπλε, 3 μαύρους, 21. Σας είπα από την αρχή ότι αυτό εδώ το κομμάτι δεν θα το κάνω, θα το κάνω όλο μονόχρωμο. Οπότε έτσι ακριβώς συνεχίζω. Δεν ολοκληρώνω. Και παίρνω το μπέζ, τραβάω το μαύρο νήμα να φτιάξω τους πόντους μου και το μπέζ και κάνω 21 άριχτα με αυτό το χρώμα. Δεν πρέπει βέβαια να το ολοκληρώσω. Πριν συνεχίσω, γιατί τώρα είμαι πάλι εδώ, 3 μαύρα μπλε όπως σας είπα.
Σας είπα ότι όλα τα νήματα τα σέρνουμε μαζί μας, τα πλέκουμε μαζί. Όμως, εάν κάποιο νήμα αργεί πολύ να ξαναμπεί και είναι λίγο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι το μπλε ανοιχτό για μένα, το μπλε τζιν, που θα είναι μόνο εδώ μέσα. Από εδώ που είμαι τώρα, μέχρι εδώ που είναι να μπει, μόνο και μόνο για λόγους οικονομίας δεν χρειάζεται να το κουβαλάω μαζί. Το ξέχασα πιο πριν, θα μπορούσα από αυτή τη σειρά να το έχω κόψει. Το θυμήθηκα τώρα για να σας το πω. Άρα, αφαιρώ τουλάχιστον αυτό το χρώμα για λόγους οικονομίας. Εάν όμως το σχέδιό μας είναι τέτοιο, ώστε όλα τα χρώματα εναλλάσσονται πολύ συχνά, εννοείται ότι δεν κόβουμε τίποτα. Τα τραβάμε μαζί όλα τα χρώματα. Τώρα, αυτό θα το ξαναβάλω εδώ, όταν θα φτάσω εδώ πάνω, σε αυτή τη σειρά. Μετά από τα 21 μπέζ που έχω κάνει, ξαναήρθε η ώρα του μαύρου, άρα παίρνω το μαύρο, τραβάω το μπέζ καλά, να τεντώσω τον πόντο μου, να μαζέψω τον πόντο μου, να μην είναι ξέχυλος, και κάνω 3 μαύρα. 1, 2, μπαίνω το τρίτο, δεν το ολοκληρώνω. Τι έχω μετά? Ένα μπλε σκούρο. Παίρνω το μπλε σκούρο, ολοκληρώνω, τραβάω τον πόντο, μπαίνω στον διπλανό, δεν ολοκληρώνω, ξαναπαίρνω το μαύρο. Τραβάω το μπλε σκούρο και λίγο το μαύρο μου, να στρώσει καλά ο πόντος. 3 μαύρα. 1, 2, 3 είπα, άρα δεν το ολοκληρώνω το μαύρο. Και ξανά 21 μπέζ. Με το μπέζ ολοκληρώνω. Τραβάω το μαύρο για να κλείσει ο πόντος και αρχίζω. Είκοσι, 21 που δεν το κλείνω γιατί έχω 3 μαύρα. 1. Δεν ξεχνάω να φτιάξω τον πόντο μου. 1 μαύρο. 2 μαύρα. 3. 3 μαύρα, δεν το ολοκληρώνω το μαύρο γιατί 3 έχω. Άρα τον τελευταίο πόντο ποτέ δεν τον ολοκληρώνουμε. Και εδώ τώρα είναι η παγίδα του κυκλικού πλεξίματος. Γι' αυτό θα διευκρινίσω ότι αν δεν είστε πολύ έμπειροι, καλό θα ήταν να μην μπλέξετε κυκλικά, αλλά να κάνετε ένωση και σφαίνεται, γιατί είναι, θέλει την προσοχή μας κάθε φορά που αλλάζουμε σειρά. Εγώ θα το εξηγήσω. Εδώ τώρα εγώ πάω στην επόμενη σειρά, την 8η. Δεν μπορώ να κοιτάξω εδώ στη μέση, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο το σχέδιο. Εγώ είμαι εδώ, είναι σαν να έχω πλέξει και έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, στη μέση του ρόμβου. Και από εδώ και πέρα, όλο αυτό το σημείο εγώ θα κοιτάω. Τι μου λέει λοιπόν, ότι στην από κάτω σειρά που έχω ένα μπλε, στην από πάνω έχω 3. Δεξιά, εκεί που είναι το μπλε, δεξιά, εκεί που είναι το μπλε και αριστερά από το μπλε. Άρα, αφού εγώ έχω φτάσει στην αρχή που το έχω κάνει ήδη το ένα μπλε, τι πρέπει να κάνω εδώ, τι χρωστάω? Μπλε, πριν το μπλε της από κάτω σειράς, μπλε που είναι σε αυτή τη, πάνω από το μπλε, και το τρίτο που είναι δίπλα και δεν το ολοκληρώνω, γιατί αμέσως μετά είναι τα 3 μαύρα. Να τραβήξω το μπλε. 1, 2, και το τρίτο είναι εδώ. Γιατί βλέπω ότι έχω φάει ένα από το μπέζ.
Δηλαδή τώρα θα κάνω, αντί για 21 που ήταν στην πρώτη σειρά, 19 μπες. Ολοκληρώνω λοιπόν με το μπες. Και κάνω 19 πόντους με αυτό το νήμα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω, γιατί εσείς δεν θα κάνετε αυτό το σχέδιο υποχρεωτικά. Θα κάνετε όποιο σχέδιο θέλετε. Εγώ σας έδειξα τα 4 πράγματα που προσέχουμε στην πλέξη αυτή. 1. Η αλλαγή του νήματος. Πάντα κλείνουμε τον τελευταίο πόντο με το χρώμα του επόμενου πόντου. 2. Τεντώνουμε τον πόντο μας καλά. 3. Πάμε τα νήματα από πίσω για να μην φαίνονται καθόλου μπροστά και να πλέκονται, αλλά πίσω παράλληλα με το πλεκτό. Και το τελευταίο, το τέταρτο, στην εναλλαγή που σας είπα, προσέχουμε, γιατί τώρα που πλέκω κυκλικά μπορεί εύκολα να χαθώ εδώ. Εάν δεν θέλετε να πλέξετε κυκλικά και πλέκετε με ένωση, σαφέστατα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Αυτός είναι ο μεσαίος πόντος, ο πρώτος δηλαδή. Ξανά βάλα το σημάδι μου και θα συνεχίσω έτσι επαναλαμβάνοντας το σχέδιό μου. Μπορείτε να το πάτε μέχρι εδώ. Μπορείτε να αφήσετε αυτό αν δείτε ότι σας είναι πολύ μεγάλο και να κάνετε μετά τη μαύρη γραμμή άλλη μια επανάληψη. Μπορείτε να το φτάσετε μέχρι εδώ αν σας είναι ok και αν λείπει λίγο να κάνετε μόνο ένα σκέτο μαύρο, ας πούμε, εδώ πάνω. Είναι πολύ ευέλικτα σχέδια και μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να βρείτε τις επαναλήψεις σας. Θα την ολοκληρώσω και τότε θα επιστρέψω για να σας πω και συμπεράσματα και αν έχω δει και κάτι άλλο που πρέπει να προσέξετε. Έχω ολοκληρώσει το η τζάντα μου. Πριν μιλήσουμε για την τζάντα, να σας πω ότι από τις 4 κούκλες που είχα, χρησιμοποίησα περισσότερο από το μισό, ούτε το μισό, περισσότερο από το μισό και όλη τη μαύρη. Έχει μείνει ένα κομμάτι ικανό για να την ράψω επάνω. Το οποίο, τι θέλω να πω, εκτός από το βασικό μας χρώμα που το χρησιμοποίησα σχεδόν όλο και είναι 100 γραμμάρια, 100, 200, 250 γραμμάρια, 300 γραμμάρια νήμα, μου χρειάστηκε. Μόνο αυτό λοιπόν. Το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι είναι και οικονομική και πολύ ελαφριά. Λοιπόν, έχω κάνει μία επανάληψη. Βλέπετε ότι σαφέστατα και δεν χρειάζεται άλλη. Μιλάμε για 30 εκατοστά το ύψος αυτής της μίας επανάληψης. Εγώ ολοκλήρωσα την τσάντα επάνω όπως την ξεκίνησα με αυτές τις σειρές και έκανα και λίγο παραπάνω μαύρο γιατί είναι αυτό που θέλω να γυρίσει για να βάλω στο μεταλλικό έλασμα. Λοιπόν, αυτό είναι το νήμα που έχει περισσέψει. Αφού τη φοδράρω και πιάσω το ύφασμα μέχρι εκεί που θα βάλω τώρα το σημάδι, βρίσκω τα δύο κέντρα ακριβώς, βάζω σημάδι. Και θα πάρω το έλασμα, θα το ανοίξω. Ακριβώς στο κέντρο, όπως κάνουμε και με τα σιδερένια τα κλικλάκ, με τα μεταλλικά κλικλάκ. Θα πάω τώρα και θα το ράψω σύριζα εδώ πάνω. Με ενδιαφέρει όμως να κεντράρω πολύ καλά την τσάντα μου εδώ, γιατί όλο το υπόλοιπο θα το πιω στην ένωση.
Η τσάντα μου είναι έτοιμη. Σε αυτό το βίντεο προσπάθησα να σας δείξω όσο πιο πολύ μπορούσα πώς να δημιουργήσετε τη δικιά σας τσαντούλα tapestry, είτε νεζεσέρ, είτε τσάντα, είτε ό,τι θέλετε εσείς. Να σας πω σαν γενικές εντυπώσεις ότι είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι φαίνεται. Ειδικά τα γεωμετρικά σχέδια από την τρίτη σειρά. Δεν ξανακοίταξα το σχέδιο, το κοίταξα μόνο, αν θυμάμαι καλά, στο σημείο που γίνεται εδώ η αλλαγή. Κάνα δύο φορές. Από εκεί και μετά, επειδή όσο το κάνεις καταλαβαίνεις την λογική του, δεν ξανακοιτάς το σχέδιο. Σε γεωμετρικό πάντα μιλάω. Δεν με κούρεσε δηλαδή καθόλου, όπως λέγαμε, να βάλω την καρφιτσούλα και αυτά. Μετά την τρίτη ή τέταρτη σειρά δεν ξανακοίταξα το χαρτί. Τα νήματα, παρόλο που τα έβαλα έτσι όπως σας έδειξα, κάποια στιγμή που απλά χωρίς να κοιτάω τράβαγα από πίσω από το χέρι μου το νήμα που ήθελα να πλέξω το χρώμα, μου στρίψανε υπερβολικά, δεν ξεστρίβανε και αναγκάστηκα να κόψω 2-3 για να τα ξεμπερδέψω. Από εκεί και μετά όμως, όπως τα είχα περασμένα και ερχόντουσαν και τα 4 νήματα, προσπάθησα να τα έχω απλωμένα. Έτσι τα κράτησα καθ' όλη τη διάρκεια του πλεκτού. Έφτανα, ας πούμε, ήταν παραδείγματος χάρη τώρα μπλε, γαλάζιο, μπέζ, μαύρο. Έπρεπε να πάρω το μπέζ, το σήκωνα από εδώ που ήταν. Δεν τα άφηνα να στρίψουν τα νήματα. Έτσι, από κάποιο σημείο και μετά, περίπου από εδώ και πάνω που μου είχαν στρίψει πολύ, από εδώ μέχρι να τελειώσω την τσάντα δεν μου στρίψανε ούτε μία φορά. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για την tapestry, την τεχνική tapestry. Ελπίζω να βοήθησα κάποιες φίλες που δεν έχουν κάνει και θα θέλανε πάρα πολύ να κάνουν. Δοκιμάστε το και εδώ είμαι εγώ, όπως πάντα, τα μηνύματά σας, μιλάμε στο Messenger, μιλάμε στην ομάδα στο Facebook. Στο Facebook όλες οι κοπέλες λύνουν απορίες και βοηθάνε όσο μπορούν και όπου γνωρίζουν. Και έτσι δημιουργούμε όλες πολύ όμορφα πράγματα για να τα χαιρόμαστε. Φιλιά πολλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου, τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.